Μια και ήρθε το καλοκαίρι, σήμερα να τσεκάρουμε τις πιο μεγάλες και τρομακτικές νεροτσουλήθρες. Και μετά από αυτό το βίντεο είμαι σίγουρος ότι κανείς δεν θα θέλει να ξαναμπείτε σε νεροτσουλήθρα. Οπότε φορέστε τα μπρατσάκια σας και πάμε να δούμε τις πιο επικίνδυνες νεροτσουλήθρες στον κόσμο! Η πρώτη που θα τσεκάρουμε είναι η Aqua Loop και για κάποιο λόγο σε αυτή την νεροτσουλήθρα πέφτεις κάθετα. Δηλαδή απλά ανοίγει η πλατφόρμα από κάτω σου και πέφτεις με τη μία κάτω, έτσι. Λοιπόν, εδώ πέρα μπήκε το παιδάκι μέσα και κρατάει και GoPro, μπρο. Εγώ δεν θα το έκανα στη θέση του για κανένα λόγο αυτό. Όπα, μπρο, και όντως ναι, είναι πολύ τρομακτικό, ρε φίλε. Άμα δεν ανοίξει καλά αυτή η πλατφόρμα από κάτω του και σπάσει τη μύτη του, ξέρω εγώ τι γίνεται, ρε φίλε. Όπα, μπρο, αυτό είναι πάρα πολύ γρήγορο. Είναι πάρα πολύ γρήγορο. Και κίτρινο. Σαν την πλούζα μου. Οι Aqua Loop νεροτσουλήθρες έχουν ένα πρόβλημα ότι μερικές φορές κολλάνε στη μέση όσοι μπαίνουν σε αυτήν την νεροτσουλήθρα. Εδώ πέρα δηλαδή, έτσι όπως πάει να ανέβει και πάει να κάνει τον κύκλο, κολλάνε εκεί πέρα στη μέση. Και ένα κοριτσάκι μάλιστα έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Η επόμενη που θα τσεκάρουμε είναι η Insane, και από ό,τι βλέπετε ένα παιδάκι εδώ πέρα χαλαρά μπρο πάει να το κάνει. Τα παιδάκια γενικά δεν έχουν αίσθηση του φόβου, ρε φίλε, δεν φοβούνται τίποτα. Η συγκεκριμένη τσουλήθρα έχει ύψος 46 μέτρα. Οι ταχύτητες που μπορείς να φτάσεις είναι έως και 104 χιλιόμετρα, μπρο. 104 χιλιόμετρα, μπρο, δηλαδή κάθεσαι έτσι και πας με 104 χιλιόμετρα, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Ωπα μπρο, έπεσε, ξεκίνησε. Θέλω να δω τώρα εδώ πέρα τι γίνεται. Ω, μπρο, πώς πάει έτσι κάτω, είναι πολύ απότομο, μπρο. Όχι ρε φίλε, για κανένα λόγο ρε μπρο. Α, και είναι κάτω όλοι και σε φάση σε βλέπουν που πέφτεις. Πόσο περίεργο και awkward ήταν αυτό. Το World Guinness κάποτε είπε ότι αυτή είναι η πιο επικίνδυνη νεροτσουλήθρα στον κόσμο, αλλά μετά από λίγο καιρό υπήρχε πιο επικίνδυνη. Μα τι record Guinness είναι αυτό. Α, είναι η πιο επικίνδυνη. Α, εδώ πέρα όντως μπορεί να πεθάνει κάποιος. World Guinness, μπράβο! Τι φάση μπορεί να γίνει, τι είναι αυτά. Κάνε subscribe! Αν αυτό το βίντεο το βλέπετε κοπέλες για κάποιο λόγο, στη συγκεκριμένη νεροτσουλήθρα δεν μπορείτε να μπείτε. Αυτή είναι η phaser νεροτσουλήθρα που απαγορεύονται οι κοπέλες, γιατί για κάποιο λόγο πολλές κοπέλες συνέχεια παθαίνανε πρόβλημα στα γενετικά τους όργανα. Μόνο κοπέλες. Και από ό,τι βλέπετε δεν βλέπεις τίποτα, απλά είναι ένα μαύρο πράγμα. Μάλιστα πηγαίνει τόσο γρήγορα που ξεπερνάει το όριο ταχύτητας ενός αυτοκινήτου. Και να δείτε, απλά πνίγει το παιδάκι, ρε. Πνίγει και πάει. Πάει, τέλος. Δεν πρόλαβα καν να δω τι στο καλό έγινε και πού ήταν, ρε φίλε. Απλά παίζει με τις νεροτσουλήθρες κάποιοι να πηγαίνουν σε άλλη διάσταση, να κάνουν τρύπα στον χρόνο. Αυτή είναι μια όρθια νεροτσουλήθρα. Ναι, είσαι όρθιος και κάνεις νεροτσουλήθρα, μπρο. Και από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω, μ' αρέσει αυτό που βλέπω, μπρο. Πρέπει να είναι ακραίο. Γιατί απλά είσαι όρθιος και τσουλάς και κάνεις ουί! Και παίζει να μην είναι και τόσο επικίνδυνο σε σχέση με τις υπόλοιπες. Τόσο και άμα λυγίσεις λίγο τα δάχτυλα των ποδιών σου και τα. Και τα στραμπουλίξει πόνεσα μόνο που το σκέφτηκα. Και αυτή είναι μια ωραία νεροτσουλήθρα, μπρο. Σε αυτή θα έμπαινα. Κάντε like αν θέλετε να δείτε ένα βίντεο με τις πιο μεγάλες και ωραίες νεροτσουλήθρες. Η επόμενη που θα τσεκάρουμε είναι η μαύρη τρύπα ή αλλιώς the black hole. Είναι τόσο επικίνδυνη που φανταστείτε το 2016 έκλεισε. Μπρο, απλά δείτε πώς είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Είναι ήδη τρομακτικό. Δείτε εδώ ένα μαύρο πράγμα. Πες να μην βλέπεις καν τίποτα μέσα, ρε. Α, όχι, εντάξει, είναι και λίγο πολύχρωμο, εντάξει. Όπα, 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 μπρο, όπα, μπρο, τώρα πού πας. Πού πας, δεν βλέπω τίποτα, είναι απλά μαύρο. Οπα, ναι, okay, από ό,τι κατάλαβα, δεν βλέπεις γενικά τίποτα. Okay, ίσως αυτό είναι λίγο τρομακτικό, ρε φίλε, να μην βλέπεις τίποτα. Έλα, τρελέ μου, θα βγεις πουθενά. Βγες, τρελέ μου, βγες. Και νάτος βγήκε. Εντάξει, οκ. Okay. Όλα καλά, όλα καλά. Η συγκεκριμένη νεροτσουλήθρα έχει 152 μέτρα ύψος και θέλεις περίπου 23 δευτερόλεπτα για να κάνεις όλη τη διαδρομή. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι 3 δευτερόλεπτα πριν τελειώσεις την νεροτσουλήθρα και πριν σε ξεράσει το νερό, ξεκινάει ο επόμενος. Ρε παιδιά, δεν μπορείτε να περιμένετε 3 δευτερόλεπτα παραπάνω. Και ναι, το 1944 ένα παιδί κόλλησε στην νεροτσουλήθρα και ήδη ο επόμενος είχε ξεκινήσει και μάλιστα το χτύπησε με πάρα πολύ δύναμη και έπαθε πολύ σοβαρά προβλήματα. Και έκαναν μήνυση το waterpark για 1,73 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά αυτό δεν σταμάτησε εκεί πέρα γιατί σχεδόν κάθε χρόνο γινόντουσαν τέτοια ατυχήματα στη συγκεκριμένη νεροτσουλήθρα και το 2016 έκλεισε και αυτό το λόγο. Επειδή πολύ απλά χτυπούσαν συνέχεια. Είπα, κάνε subscribe! Αν φοβάσαι τους αρχαρίες, αυτή η νεροτσουλήθρα δεν είναι για εσένα. Αν και από ό,τι βλέπετε είναι πάρα πολύ όμορφη και βρίσκεται στις Μπαχάμες. Δεν ξέρω που κολλούσε αυτό, αλλά μακάρι να ήμουν στις Μπαχάμες. Η συγκεκριμένη έχει ύψος 30 μέτρα και στο τέλος της νεροτσουλήθρας έχει καρχαρίες. Εντάξει, όχι, δεν κολυμπάς μαζί με τους καρχαρίες. Και από ό,τι βλέπετε είναι πολύ απότομη και και να την καρχαρίες μέσα. Και άμα σπάσει το τζάμι την ώρα που περνάς εσύ, άμα έτσι όπως πέσεις, απλά σπάσεις εσύ το τζάμι και βρεθείς μαζί με τους καρχαρίες μέσα. Και τώρα πάμε στο Steamer Slide, που είναι από αυτές τις νεροτσουλήθρες που έχουν ένα χωνί και είσαι μέσα σε κουλούρα και κάνεις γύρω-γύρω μέχρι στη μέση. Και στη συγκεκριμένη έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα. Έχουν σπάσει δόντια, λαιμούς, πόδια, χέρια, τα πάντα. Και οι ιδιοκτήτες δεν έκλεισαν ποτέ τη συγκεκριμένη νεροτσουλήθρα, είναι ανοιχτή ακόμα και σήμερα. Όπα, όπα, ξεκινάει, είναι όλα μαύρα, μπρο. Πολύ μαύρο το μαύρο, ρε φίλε. Γιατί μαύρο?
Και οπ, και βγαίνει στο χωνί εδώ πέρα. Και οκ, okay, πάει πολύ γρήγορα μπρο στο χωνί. Και απλά δεν μιλάνε καν, μπρο. Δεν έχουν μιλήσει καν. Αυτοί σίγουρα μετά από αυτό το βίντεο απλά χωρίσανε, μπρο. Ο λόγος που αυτή η ρετσουλίθρα είναι επικίνδυνη είναι επειδή σε εκείνο το χωνί είχε κάνει ένα πράγμα, ξέρω εγώ, ένα εξόγκωμα, ένα καρούμπαλο, ξέρω εγώ. Και επειδή είχε αυτό το καρούμπαλο, πολλές βάρκες απλά γυρνούσαν ανάποδα. Με την ταχύτητα που πας, απλά σκέψου να σε γυρνάει ανάποδα και να πέφτει κάτω με τα μούτρα σου στην ρετσουλίθρα. Αυτή εδώ πέρα είναι μια ρετσουλίθρα σε σχήμα κόνου, η οποία είναι μάλιστα πολύ όμορφη. Μέσα. Από ό,τι βλέπετε έχει χρωματάκια έτσι, ωραία. Είναι ρε φίλε, σαν ένα τρυπάρι. Όπα, μπρο, έχω τρυπάρι. Οκ, έχω τρυπάρι. Μπρο, τι γίνεται. Πού είναι, πού βρίσκεται ακριβώς. Νομίζω ότι ήταν στο διάστημα. Όπα, 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 όπα. Όπα, μπρο, μου αυτή είναι τέλεια νεροτσουλήθρα, ρε φίλε. Είναι ακραία. Μπρο, πολύ ωραία νεροτσουλήθρα. Ναι, ρε μπρο, χρώματα. Βάλτε μέσα φώτα. 2022 έχουμε να πούμε. Πάει ο άλλος και τη βάφει μαύρη. Τι μαύρη. Όπα, 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 πού πήγε. Ου! Θα έμπαινα και σε αυτή την ερωτσουλήθρα. Η επόμενη που θα σας δείξω είναι τόσο επικίνδυνη που μάλιστα κάποτε ένα παιδάκι πέθανε, μπρο. Και είναι η The Verac, η οποία έχει ύψος 40 μέτρα και χρειάστηκαν 3,6 εκατομμύρια ευρώ για να τη φτιάξουν. Οπότε είναι ακριβή νεροτσουλήθρα. Παρόλα αυτά δεν δώσανε λίγα λεφτά για να την κάνουν τουλάχιστον λίγο ασφαλής. Ου, είναι και σε ωραία βαρκούλα αυτή μέσα. Οκ, okay, οκ, okay, πάλι καλά. Εντάξει, πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι. Ω, μπρο, τι λες! Ω, μπρο, εγώ θα χτυπούσα πάνω στα δίχτυα εκεί πέρα. Τι λες, τρελέ μου. Όπα, έχει κι άλλο. Όχι ξανά! Όχι, εντάξει, είναι πιο μικρό. Και απλά έπεφτες, δεν ήταν νεροτσουλήθρα. Απλά ήταν ελεύθερη πτώση σε βάρκα, ξέρω εγώ. Δεν ήταν σίγουρα νεροτσουλήθρα αυτό το πράγμα που είδαμε. Η συγκεκριμένη έκλεισε δύο φορές. Μία φορά το 2016 όταν πέθανε ένα αγοράκι. Μετά δύο παιδάκια σπάσαν τους λαιμούς τους και κάτι τέτοια. Και είπαν ότι θα το κλείσουμε για λίγο καιρό. Το ξανανοίξαν όμως. Και το 2018 μετά από πάρα πολλές έρευνες τη θεωρήσανε τόσο επικίνδυνη που απλά τη βγάλανε, μπρο. Απλά το 2018 έκλεισε τελείως. Και μάλιστα η οικογένεια του 10χρονου παιδιού που πέθανε έκαναν μήνυση στο waterpark και πήρανε 20 εκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο και πιο επικίνδυνο waterpark στην Αμερική είναι το Noah Shark, που φιλοξενεί μια νεροτσουλήθρα που λέγεται The Scorpion Tail. Η συγκεκριμένη χρειάστηκε 1 εκατομμύριο ευρώ για να τη φτιάξουν. Και πέρα από το ότι πέφτει σε 16 μέτρα έτσι κάθετα, μετά έχει και ένα 360. Μπρο, κάνει 360 μέσα στην νεροτσουλήθρα. Πώς κάνουμε στα τρενάκια? Στο τρενάκι τουλάχιστον φοράς κάτι, σε κρατάει. Στην νεροτσουλήθρα απλά χτυπάς πάνω κάτω μέσα στη σωλήνα. Wow, bro, απλά δες πως είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Είναι πάρα πολύ τρομακτικό, ρε φίλε. Είναι όπως όταν έχεις ένα καλαμάκι, έχει κολλήσει κάτι μέσα και το φυσάς. Έτσι νιώθουν είναι οι άνθρωποι μέσα στην νεροτσουλήθρα. Είναι καλαμάκια που τα φυσάνε και βγαίνει ο άνθρωπος από μέσα. Από ό,τι λέμε, παίρνει αυτό το θόλο και απλά ανοίγει αυτό το πραγματάκι από κάτω. Μπρο, τι λες? Μπρο, πώς πάει έτσι, πάει φέτες. Μπρο, έκανε όλη τη διαδρομή σε 5 δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ. Φανταστείτε με τι ταχύτητα πήγαινε. Wow, wow, ακραίο, ακραίο. Πάμε άλλη μια φορά. Μπρο, πώς πάει έτσι. Οκ, αυτή είναι μια ακραία νεροτσουλήθρα. Και τώρα θα δούμε την πιο ψηλή νεροτσουλήθρα στην Ευρώπη. Η οποία άνοιξε το 2013 και χρειάστηκε 2,5 μήνες για να τη φτιάξουνε. Οκ, μπρο, αυτό είναι πολύ απότομο, μπρο. Είναι πάρα πολύ απότομο. Η νεροτσουλήθρα έχει ύψος 50 μέτρα και πας με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Όταν είσαι εσύ εκεί πέρα μέσα γυμνούλης με το μαγιουλάκι σου. Πας με 100 χιλιόμετρα, μπρο. Δηλαδή πολύ εύκολα κάνεις προσπέραση σε αμάξια, μπρο. Απλά είσαι εσύ έτσι και προσπερνάς αυτοκίνητα. Το φαντάζεσαι το μεταξύ αυτό, ήταν πολύ αστείο. Το μόνο βίντεο που μπόρεσα να βρω ήταν από κάτω το μεταξύ. Μάλλον δεν μπορείς να έχεις κάμερες σε αυτή την νεροτσουλήθρα, γιατί απλά θα πεθάνεις. Και θέλω πολύ να δω, μπρο, πώς. Μπρο. Ρε φίλε, είναι περίεργο και είναι περίεργο γιατί είναι. Δεν είναι καν κλειστή. Παίζει να είναι ακραία, ρε φίλε. Και από ό,τι βλέπετε αυτό από κάτω έχει ένα trapdoor, ξέρω εγώ, το οποίο ανοίγει και πέφτεις. Και μια φορά δεν είχε ανοίξει καλά και ένας έσπασε τη μύτη του και είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά επειδή άνοιξε το μισό και χτύπησε πάνω. Και αυτή είναι η πιο επικίνδυνη ρατσουλήθρα στον κόσμο. Είναι το Cannonball Fall, που βρίσκεται στο Action Park στο New Jersey. Το συγκεκριμένο water park είναι το πιο επικίνδυνο γιατί έχουν γίνει τα περισσότερα report και γενικά περισσότερο κόσμο σε αυτό το water park απλά χτυπάει. Αλλά παρόλα αυτά είναι ανοιχτό ακόμα και σήμερα και το μήνυμα είναι ότι από Action Park το έχουν ονομάσει Accident Park. Γιατί απλά όλοι χτυπάνε. Και αυτό εδώ πέρα είναι το Cannonball Falls, όπου κάνεις νεροτσουλήθρα και στο τέλος σε ρίχνει από πάρα πολύ ψηλά μέσα στο νερό. Και επειδή φεύγεις με τέτοια ταχύτητα, απλά είναι λογικό όταν πέφτεις μέσα στο νερό απλά να χτυπάς. Αυτή είναι μια νεροτσουλήθρα η οποία γυρνάει, μπρο. Από ό,τι βλέπετε γυρνάει ολόκληρη. Αλλά αυτή είναι πολύ ασφαλής, δεν έχει γίνει ποτέ κανένα ατύχημα. Και είναι ακραία, μπρο. Δείτε απλά γυρνάει. Είναι Luna Park μαζί με νεροτσουλήθρες μαζί. Αν και βασικά τα water parks αυτό. Δεν είναι. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε. Οκ, είναι σε κουλούρα μέσα. Μεγάλο σωλήνα, όχι μικρούλιδε εδώ, ίσα ίσα να χωρά. Οπα, κόλλησε, μπρο, τι έπαθε τώρα. Α, είναι επειδή γυρνάει. Είναι επειδή γυρνάει, μπρο. Οκ.
Και σταματάει κάθε λίγο επειδή μένεις. Οκ, μπρο, αυτό είναι περίεργο. Και λίγο βαρετό να σας πω την αλήθεια, αλλά είναι cool επειδή γυρνάει. Όπα, από τώρα πήρε φορά, τώρα πήρε φορά. Τώρα πήρε φορά. Οκ, σταμάτησε. Οκ. Να σου πω την αλήθεια, απ' έξω φαίνεται λίγο τρομακτική γενικά. Αλλά από μέσα είναι ψιλοκλάιν. Δεν πειράζει, στο δίνω επειδή απλά είναι cool. Εντάξει, ό,τι γυρνάει είναι cool. Το παίρνω πίσω. Κάνε like!